Τέτοιο ξενέρο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χρόνια είχα να δω. Τέτοια ξενερωσιά. Τι είναι ξενερωσιά? Καταρχήν είναι βλακή αυτό που γράφουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρίες και τα έχασε. Μετά το 2-0. Και όταν ο Ολυμπιακός μας έκανε fair play. Λοιπόν, για μένα αυτό το σχέδιο του παίζω στην Τούπα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι καλύτερη ομάδα και καλύτερους παίκτες και καλύτερη βιολογική κατάσταση, γιατί εγώ πήγα την Πέμπτη, έπαιξε ένα μάτσο 90-10, κατοχή ο άλλος και ταμπουρωμένος στα 30 μέτρα, εγώ δεν μπορούσα να βγάλω την μπάλα να ανασάνω. Ψυχολογικά, πνευματικά δηλαδή και σωματικά είμαι κόλαση. Δύο μέρες μετά και πάω να πούμε σε ένα παιχνίδι κατακτητικό. Να πάρω την κατοχή και να βγω και να ανεβάσω τα μπακ και να γίνω, ξέρω εγώ, ο ηγέτης του παιχνιδιού. Λάθος. Τον Ολυμπιακό δεν το σεβάστηκε ο ΠΑΟΚ, ούτε τους χώρους σεβάστηκε, ούτε τα χαφ σεβάστηκε, ούτε τις πλευρές του σεβάστηκε. Και δεν είναι δικαιολογία τώρα που έλειπε ο Κωνσταντινίδης, γιατί όταν ο ΠΑΟΚ παίζει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και είναι ο Ροντρίγκες απάνω 50 μέτρα, απάνω ο Κωνσταντινίδης και η διαφορά ο ένας ο ΠΑΟΚ με τον άλλον μεταξύ τους είναι 40 μέτρα. Και ανεβαίνει και το Αλβανό απάνω, το κάτσε. Και μου αφήνεις τρία center back και τον Τζιόλι, έχοντας αυτοί δύο extreme, το Φορτούνι ανεβασμένο και ένα center forward που απεδείχθη ότι είναι και στην ταχύτητα καλός και στην εκτέλεση και στη συμμετοχή. Τέτοιο center forward είναι. Όχι σαν τον Μπερμπάτοφ. Τραυματίζει τον Κωνσταντινίδης. Δεν πετάει την μπάλα έξω ο Παοξής. Τη δίνει στον Ροντρίγκες να κάνει επίθεση και τη χάνει. Το πολύ ωραίο Ολυμπιακός πάει από την πλευρά που μειονεκτεί ο ΠΑΟΚ. Πες μου πόση ώρα έκανε να φτάσει η μπάλα μέχρι τον Ιντέγε. Πού είναι ο στόπερ ο Τζαβέλας, πού είναι ο Ροντρίγκες να κλείσουν το πρόβλημα του Κωνσταντινίδη. Πού είναι ο Κάτσε να γυρίσει που είναι ταχυδυναμικός, πού είναι ο Τζιόλης. Το 3-5-2 λοιπόν όταν το παίζεις και ο αντίπαλος έχει εξτρεμάρες και δύο καλά πλάγια μπακ και εσύ βγαίνεις πολύ ψηλά έχοντας έναν αριστερό μπακ χαφ ο οποίος δεν έχετε στα μαρκαρίσματα, βγάζει τον ψηλό Τζαβέλα και να κάνει πουστιάκι ο Τζαβέλας και ο άλλος δεν υπάρχει ο δεύτερος έντερφορ να γυρίσει να πιάσει το μπακ, έχω πρόβλημα στις πλευρές. Αυτό έλεγα και πριν το παιχνίδι και με βρίζαν κάτι κόλο προπονητάκια που κάνουν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και με λένε να γυρίσει ο μπακ, ποιος μπακ θα γυρίσει βρε βοηθό μουσχαρο, ποιος μπακ θα γυρίσει. Και μου κάνει το 0-1 και συνεχίζει την ίδια βιόλα. Συνεχίζει πάνω, πάω κτλ. Σε αντεπίθεση κερδίζει το κόρνερ. Και είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ στα κόρνερ και στα στημένα χτυπήματα του φάουλ, ιδιαίτερα στα κόρνερ, να έχει χάσει το 90% των μονομαχιών. Δεν σου λέω ότι μπαίνει γκολ. Δηλαδή, 5 φάσεις στην καμπάλα από το 48 μέχρι το 55 είναι 5 κόρνερ που κερδίζει η καμπάλα στο ψιλοπιέζει. Και μου χάνεις και τις 5 κεφαλιές. Αυτό είναι κουδούνισμα. Το σου λέει, μαλάκα, κάτι πρέπει να αλλάξεις. Τι πρέπει να αλλάξεις? Να πας από άμυνα ζώνης στα στημένα χτυπήματα σε άμυνα man-to-man. Και γίνεται το κόρνερ και ποιος πηδάει, ποιος έβαλε το δεύτερο κόρνερ του Ολυμπιακού? Μιλιβόγεβιτς. Τι μπορεί έχει ο Μιλιβόγεβιτς? Μέτριος σε ύψος. Είναι ένα 80. Περίπου. Είναι ένα 80. Πάνε δες μέσα εκεί. Πηδάει ο Μιλιβόγεβιτς. Και παίζουνε ζώνη. Και πάει και πηδάει ποιος να χτυπήσει την κεφαλιά από τον πάγο. Ποιος? Στο Θεό σου. Ο Πέλκας. Που είναι ένα και τρίχα τα αρχίδια μου. Χωρίς μπουστάκια, χωρίς μπουσια. Τη ζηλέψη δεν την έχει δει και τον αφρό ξυρίσματος. Δεν φταίει το παιδί που πάει και πηδάει εκεί. Φταίει όλο που τον βάζει και παίζει ζώνη. Το παλικάρι δεν φταίει. Και γίνεται το 0-2. Και μετά από εκεί πάει ο Πάοξ σε ένα στυλ παιχνιδιού. 1-82. 1-82. Ναι. Κοντός είναι 1-82. Στα χαφ. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, 1-82. Και πάει και παίζει με Μπερμπάντοφ και Κλάους και Μακ. Ο Μακ είναι σαν δεκάρι. Αλλά ο Μακ δεν είναι δεκάρι να πάρει την μπάλα και να οργανώσει. Είναι ένα μπουκάρι. Είναι να πάει στο ερασμένα και να φάει στην τρίπλα και στη διείσδυση. Και να εκτελέσει ή να σουτάρει. Δεν είναι λοιπόν δεκάρι. Και οι δύο δεν βγαίνει κανένας από τους δύο σε συμμετοχή. Ούτε ο Κλάους ούτε άλλος απατεώνος ο Μπερμπάντοφ. Να πάρει τον Πάοξ στις πλάτες του. Να γίνει κατά συνθήκη χαφ. Να μοιράσει δεξιά-αριστερά, να τη χωθεί, να την υποδεχθεί, να παστελώσει τον γκολ. Γι' αυτό του δίνω εγώ 2 εκατομμύρια. Γι' αυτό του δίνω εγώ 5,5 χιλιάρικα ευρώ μονοκάματο. Γι' αυτό του δίνω εγώ 45 χιλιάρικα ευρώ το παιχνίδι. Όχι να μου βάλει το φρύδι σαν τον Κίμωνα τον Κουλούρι. Ρε πούστη, είδες ποδοσφαιριστή με βαμμένο φρύδι. Αμα στο Θεό που πιστεύεις, ρε πούστη.
Βαμμένο φρύδιο Μπερμπάτοφ, σαν τον κίμωνα τον κουλούρι. Με στην τούπα, με τους μάω μάω, βαμμένο φρύδι ρε, και ψεύτικο μαλλί. Είσαι ρε που στο Φλωρινιώτης είσαι. Ούρ το Φλωρινιώτης δεν τα έβαφε τα φρύδια ρε μαλάκι, ούτε τρελαθούμε ρε. Και πάει ο Πάοκ στο στυλ, σέντρα, σέντρα. Κίτσιου σέντρα, Ροντρίγκε σέντρα. Μπα και γίνει αυτό, ρε αυτό το έκανε ο Πετρόπουλος με Χαραλαμπίδη, Γρηγόρη και Ντόκεν τη δεκαετία του 80 και με Λάκη Σημειοφορίδη να χτυπάει τα πλάγια. Πήγατε το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο 40 χρόνια πίσω. Και κάντε το σταυρό σας γιατί ο Ολυμπιακός σταμάτησε. Και όταν μπήκε ο άλλος, ο Ζάιρο, το παλικάρι Μπακχάφ, ο Τουρμάς σκεφτόταν πώς θα πηδήξει το βράδυ. Ο Τουρμάς σκεφτόταν πώς θα πηδήξει το βράδυ. Βαριότανε ο Φουρτούνης. Έβαλε τον καμπιά στο τρίτο χαφ. Εντάξει ρε, πάρτε μια κατοχή, φεύγουμε από εδώ πέρα 2-0. Και γράφουν οι άλλοι, ήρωας λέει ο Μπερμπάτο, ο Ρομπέρτο. Για την άμυνα του ΠΑΟΚ δεν ξέρεις τίποτα. Ο Μαλεζάς δεν χωράει, στο στημένο ΠΑΟΚ είναι χάλια. Ναι, ο Μαλεζάς ποιο να φάει όμως. Ένα από τους τρεις. Τον Κώστα να φάει. Ένα από τους τρεις κοντούς. Το Τζαβέλα δεν μπορεί να το φάει. Γιατί μέχρι να έρθει ο Λέοβατς, μέχρι να έρθει ο Λέοβατς που είναι back half και δεν είναι half όπως ο Ροντρίγκες, δεν μπορεί να τον φάει. Αλλά και να έρθει ο Λέοβατς, θα βγει ο Ροντρίγκες. Και άμα βγει ο Ροντρίγκες, δεν βγαίνει, πάει καλά. Ποιος θα καλύψει το μπασταρδεμένο 3-5-2. Ο Μαλεζάς δεν μπορεί να βγει αριστερό μπακ, γι' αυτό παίζει ο Τζαβέλας. Γιατί μπασταρδεύει μέσα στο παιχνίδι το 3-5-2, γίνεται και 4-2-3-1 μέσα στο παιχνίδι. Να λέω κάποιες φορές. Όπως είπες πριν, 4-5-1 γίνεται γιατί. Και 4-4-2 γίνεται γιατί βγαίνει ο δεύτερος σέντερ φορ ο Μακ και όχι σε συμμετοχή. Εντάξει. 4-2-3-1 πιο πολύ. Είπες πριν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός αστημένα. Ο Μαλεζάς είναι ψηλός. Ναι. Μπορεί να παίξει, πιστεύω, στη θέση του ποιο? Κώστα ή του Βίτορ ένα από τον δύο, γιατί και οι δύο δεν δίνουν. Για να βελτιώσει δηλαδή. Για να βελτιώσει τα στημένα του. Το στημένο. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια γιατί και ούτε ο Μαλεζάς κατεβάζει την μπάλα, ούτε ο Βίτορ την κατεβάζει, ούτε ο Κώστα την κατεβάζει. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, ο σέντερ ΠΑΟΚ που κατεβάζει καλύτερα την μπάλα είναι ο Τζαβέλας που έχει και τη διαγώνη, ο Μπάσκετ βγει τον μπακ πάνω στην κίνηση να γίνει η επίθεση γρήγορα. Εντάξει, δίκαιο για τον Ρομπέρτο. MVP. Ο Ρομπέρτο τι MVP είναι. Αυτά τα λένε οι παοξίδες για να χρυσώσουν το χάπι. MVP ήταν δημοσιογράφων και χθες. Ρε γάμα τους δημοσιογράφους τώρα, εμένα θα ακούσατε. MVP ο Ρομπέρτο. Τι MVP ο Ρομπέρτο. MVP είναι ο Φορτούνης, ο Τουρμάς στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο χαφ του Ολυμπιακού, ο Κασάμι και ο Μιλιβόγεβιτς που πήραν το κέντρο. Τι έστρα, πλάκα κάνεις τώρα. Ρομπέρτο, μετά το 2-0 στο ανορθόδοξο του ΠΑΟ, στο αυτό, άντε τώρα. Και άμα θέλω εγώ να βάλω τον Μπερμπάτοφ Center 4 για να εκτελεί από τα 2 μέτρα τις σέντρες, κρατάω και τον Κλάους. Τι αν έχει ένα Κλάους με ποιότητα. Εγώ τον Μπερμπάτοφ το θέλω να μου πάρει τον ΠΑΟ στις πλάτες. Μπορεί. Και αν μου βάλω το φρύδι σαν το κουλούρι. Έτσι, μπράβο.